Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν, γιατί είστε υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας και πάλι, και θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα μας από τις βασικές σας προτεραιότητες για το Δήμο Αθηναίων. Σε περίπτωση που εκλεγείτε, ποια θα είναι τα τρία πράγματα που θα κάνετε αμέσως για την Αθήνα στο Δήμο Αθηναίων? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει στο Δήμο της Αθηνάς και ιδιαίτερα από πλευράς μιας νέας διοίκησης είναι να στηρίξει και να στηριχτεί στους χιλιάδες εργαζόμενους του Δήμου, στους εργαζόμενους που με τη δουλειά τους προσπαθούν να κρατήσουν την πόλη όρθια απέναντι σε μια πολιτική που συρρυκνώνει τις δημοτικές υπηρεσίες, που ιδιωτικοποιεί τομείς και πλευρές, που ουσιαστικά ανοίγει διάφορα επιχειρηματικά σχέδια στηρίζοντας διάφορα συμφέροντα. Το πρώτο λοιπόν πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί μιλάμε για μια πόλη που η ανεργία θεριεύει, που η ανέχεια και η φτώχεια μεγαλώνει, που τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι κάτοικοι και οι δημότες του Δήμου της Αθήνας είναι πολλά, με πρώτο το οικονομικό, είναι να δοθεί ελάφρυνση απέναντι στη φορολαϊλασία στην οποία ο Δήμος της Αθήνας πρωτοστατεί υλοποιώντας την πολιτική της κυβέρνησης. Έχουμε τη δυνατότητα να αφήσουμε σήμερα στην τσέπη του Αθηναίου εκατοντάδες ευρώ το χρόνο, μειώνοντας δραστικά την δημοτική φορολογία και στα ανταποδοτικά και χτυπώντας μια λογική που λέει ότι για ό,τι κάνεις και για ό,τι παίρνεις από το Δήμο της Αθήνας πρέπει να πληρώνεις, μετατρέποντας την ανταποδοτικότητα μια σειράς λειτουργιών και υπηρεσιών σε συμβολική συμμετοχή των Αθηναίων σε αυτή και ιεραρχώντας πρώτα απ' όλα τις κοινωνικές δομές του Δήμου της Αθήνας, τα σχολεία, του βρεφονιπιακού σταθμού, τον οργανισμό πολιτισμού, αθλητισμού, στηρίζοντας αυτήν την υποδομή η οποία μπορεί πραγματικά να δώσει ανάσα στην καθημερινή λειτουργία της πόλης και των κατοίκων της. Ένας δεύτερος σημαντικός άξονας είναι μια προτεραιότητα, αν θέλετε, η οποία ανοίγει καθημερινά προβλήματα σε μια δύσκολη καθημερινότητα, από την κατάσταση στα σχολεία, από την κατάσταση στους σταθμούς, από την έλλειψη ευρευτικά τμήματα, από την κατάσταση που υπάρχει σε μια σειρά λειτουργίες όπως τα οδοστρώματα, ο καθαρισμός, ο φωτισμός της πόλης. Όλα αυτά για να μπορέσουν να βελτιωθούν χωρίς να κοστίζουν πανάκριβα στον Αθηναίο, χωρίς να βάζει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, απαιτούν την στήριξη των δημοτικών λειτουργιών, των υπηρεσιών, των εργαζομένων, την απέτηση για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, την αξιοποίηση των εργαζομένων που έρχονται με διάφορα προγράμματα, με άλλες ιεραρχήσεις. Μάλιστα. Είπατε για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και σήμερα σε μια συνέντευξή του στην ιστοσελίδα αυτοδιοίκηση.gr, την οποία έχω την τιμή να διευθύνω, ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ηλιόπουλος, μιλά για την ανάγκη επίσης προσλήψεων τόσο στην καθαριότητα όσο και στο πράσινο. Εσείς θεωρείτε ότι όντως πρέπει να γίνουν εκεί προσλήψεις και σε τι αριθμό μπορεί να ανέλθουν αυτές? Έχετε υπολογίσει καθόλου? Ο κύριος Ηλιόπουλος, σαν υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, έχει υπογράψει το τρίτο μνημόνιο, το πάγωμα των προσλήψεων και τη γενίκευση της μερικής απασχόλησης. Αυτά δεν πρέπει να ξεχνιόνται, γιατί όλοι μας έχουμε μια συνέχεια, υπηρετούμε μια πολιτική, έχουμε ένα πολιτικό στίγμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει το μεγάλο κόλπο που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για προσλήψεις ανταποδοτικές υπηρεσίες, δηλαδή προσλήψεις οι οποίες θα πληρώνονται από την τσέπη του Δημότη. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσει το καθεστώς της ληστείας των κεντρικών αυτοτελών πόρων από τους Δήμους που κάνει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί οι Δήμοι να λειτουργούν με βάση τα λεγόμενα ιδία έσοδα, δηλαδή την άγρια φορολογία. Αντίθετα, είναι ρεαλιστικό η φορολογία αυτή να μειωθεί δραστικά και αυτό μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Όσον αφορά τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αυτό απαιτεί να αλλάξουν οι μνημονιακές συμβάσεις, να χτυπηθεί η λογική του 1:5, 1:10, που ουσιαστικά έχει αδειάσει το Δήμο της Αθήνας από ένα έμπειρο προσωπικό, και φυσικά οι χιλιάδες συμβασιούχοι που βρίσκονται στο Δήμο της Αθήνας και βρέθηκαν στο παρελθόν και με αγώνες απέκτησαν μια μόνιμη σχέση δουλειάς. Οι χιλιάδες συμβασιούχοι λοιπόν που βρίσκονται στο Δήμο της Αθήνας, πρέπει αυτός ο κόσμος να αποκτήσει μόνιμη σταθερή απασχόληση. Έτσι μπορούν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες, γιατί αυτή τη στιγμή και το πράσινο και η καθαριότητα λειτουργούν με βάση συμβασιούχους, παρατασιούχους,
οι οποίοι δεν είναι από μόνοι τους συμβασιούχοι και παρατασιούχοι, υλοποιούν μια πολιτική που έχει τη σφραγίδα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως για να καλυφτούν ανάγκες υπάρχουν, γενικεύονται οι εργολαβίες. Οι εργολαβίες στο πράσινο, εργολαβίες σε μια σειρά έργα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν από το Δήμο με αυτεπιστασία, αλλά πρέπει να προσφεύγει σε διαγωνισμούς, χρονοβόρες διαδικασίες που κοστίζουν σε προβλήματα στην καθημερινότητα των Αθηναίων. Μάλιστα. Μπορεί να, μπούμε σε μια λογική ανατροπής αυτής της πολιτικής, αν συγκρουστεί και η διοίκηση του Δήμου με κάποια δεδομένα που λέει σύμπραξη με ιδιώτες, που λέει ιδιωτικοποίηση λειτουργιών, όπως έγινε πρόσφατα με τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης. Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς μιλάτε για μονιμοποίηση των συμβασιούχων που εργάζονται αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αθηναίων και παράλληλα φαντάζομαι ότι μέσω της 3K προσλήψεις. Θα γίνουν προσλήψεις μέσω της 3K, αλλά εκεί είναι με ανταποδοτικά. Εσείς λέτε αυτοί να πληρώνονται από τους ΚΑΠ. Αυτοί πρέπει να πληρώνονται από τους ΚΑΠ, ναι. Και ταυτόχρονα διεκδικώντας αυτά έχει τη δυνατότητα το προσωπικό που προσλαμβάνεται ή το προσωπικό που έρχεται με 8 μήνες ή 11 μήνες συμβάσεις, ναι, να προσανατολιστεί σε λειτουργίες της πόλης που έχουμε ανάγκη. Και το λέω αυτό. Δηλαδή. Και ακούστε, το λέω, ναι, αυτό γιατί παράλληλα διεκδικείς, αλλά διαχειρίζεσαι και ένα προσωπικό το οποίο υπάρχει. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται προσωπικό, έστω και με προγράμματα, το οποίο θα κατευθυνθεί στα τεχνικά έργα, στις τεχνικές υπηρεσίες, στη στήριξη δηλαδή των υποδομών της πόλης. Θα κατευθυνθεί στον ηλεκτροφωτισμό, θα κατευθυνθεί στο πράσινο. Αυτές οι προσπάθειες αποδίδουν σε μια καθημερινότητα που βλέπει ο εργαζόμενος και που δεν μπορεί να καλυφθεί από το Δήμο. Μάλιστα. Να πάω σε μια άλλη ερώτηση. Καθώς το κόμμα το οποίο εκπροσωπείτε συνεργάζεται δύσκολα με τα υπόλοιπα κόμματα αυτή τη στιγμή της Βουλής, τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά, πολλοί λένε ότι τώρα με την απλή αναλογική, αν εκλεγεί ένας δήμαρχος από το ΚΚΕ όπως είστε εσείς, θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να κυβερνήσετε την πόλη, το Δήμο Αθηναίων, καθώς δεν ξέρω με ποιον θα μπορείτε να συνεργαστείτε. Εσείς έχετε σκεφτεί σε περίπτωση που την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 εκλεγείτε δήμαρχος της, ξεκινήσετε τη θητεία σας, εκλεγείτε στις 26 Μαΐου και στις 3 μάλλον Ιουνίου και ξεκινήσετε τη θητεία σας την 1η, ναι, Σεπτεμβρίου. Έχετε σκεφτεί με ποιους μπορείτε να συγκυβερνήσετε? Είναι ας πούμε ο κύριος Ηλιόπουλος, είναι ο κύριος Γερουλάνος, είναι ο κύριος Μπεκογιάννης, είναι ο κύριος Κωνσταντίνου του Ανταρσία? Δεν ξέρω, δηλαδή λέω τώρα τυχαία τέσσερις, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι. Θα διαμορφωθεί ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο θα πρέπει να παίρνει αποφάσεις πάνω στα ζητήματα, στα θέματα, στις προτεραιότητες που βάζει ο πλειοψηφών συνδυασμός. Ναι. Εάν εμείς καταθέσουμε συνολικό πρόγραμμα τεκμηριωμένο για την άμεση δραστική μείωση των συντελεστών με τους οποίους πληρώνει ο Αθηναίος εκατομμύρια το χρόνο και αρνηθούν τη μείωση των συντελεστών, το κόστος θα είναι δικό τους, το πολιτικό κόστος. Εάν αρνηθούν να σταματήσει αυτό το έσχος του χαρατσιού με την λεγόμενη ελεγχόμενη στάθμευση, το κόστος θα είναι δικό τους. Εάν αρνηθούν το να στηριχτούν τα σχολεία, να στηριχτούν οι παιδικοί σταθμοί, να διευρυνθεί το δίκτυο παιδικών σταθμών, γιατί ξέρετε, κινδυνεύουμε με βάση τις τροπολογίες της κυβέρνησης για τα standards ασφαλείας που πρέπει να έχουν οι παιδικοί σταθμοί, να κλείσουν 35 παιδικοί σταθμοί μέσα στο 19. Εάν αρνηθούν λοιπόν μια σειρά συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές, το κόστος θα είναι δικό τους. Εάν συμφωνήσουν, θα υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουν ανάσα στην καθημερινότητα του πολίτη. Υπάρχει και μια δεύτερη πλευρά. Εμείς ήδη συνεργαζόμαστε με έναν κόσμο ο οποίος δεν συμφωνεί, δεν ταυτίζεται σε όλα με το ΚΚΕ. Και αυτό εκφράζεται και με τους υποψηφίους στον συνδυασμό μας και στο Δήμο της Αθήνας αλλά και στην περιφέρεια της Αττικής, που η Λαϊκή Συσπήρωση κατεβαίνει με τον Γιάννη Πρωτούλη σαν υποψήφιο περιφερειάρχη. Και υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Υπάρχει ένας κόσμος, δημοτικοί συμβουλοί, οι οποίοι πιθανόν θα εκλεγούν, υπάρχουν και σήμερα στην σημερινή διοίκηση, στο σημερινό συνδυασμό Καμίνη, οι οποίοι εάν δεχτούν να υλοποιήσουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές σε τομείς ευθύνης που έχουμε εμείς, δεν θα έχουμε πρόβλημα να πάρουν και θέσεις ευθύνης. Δεν μιλάτε μόνο για ad hoc συνεργασίες, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, θα μπορούσατε να δώσετε και αντιδημαρχία, ας πούμε, για δημοτικούς συμβούλους, ναι, ναι, οι οποίοι, αν συμφωνούν με, με τη δική μας αντίληψη για το πώς πρέπει να ιεραρχηθεί η κοινωνική πολιτική στο Δήμο, ναι, και έχουν την ικανότητα και έχουν επίσης
αξίες και το ήθος που έχει αποδειχτεί, και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και στη σημερινή διοίκηση, σας ξαναλέω, ναι, του Δημάρχου Καμίνη υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, εμείς δεν θα έχουμε πρόβλημα να συγκλίνουμε στην ανάγκη να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική, η οποία θα συγκρουστεί με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Εάν για παράδειγμα υπάρχει άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται όπως και εμείς ότι πρέπει να υλοποιηθεί μια ταξική πολιτική στην ίσπραξη των τελών στο Δήμο της Αθήνας, πρέπει να πληρώσουν επιτέλους οι ξενοδόχοι, πρέπει να πληρώσουν επιτέλους οι επιχειρηματίες οι οποίοι δεν πληρώνουν σε αυτή την πόλη, τότε δεν θα έχουμε πρόβλημα να συνεργαστούμε με αυτά τα άτομα και όχι με παρατάξεις μαζί. Για να το καταλάβω, θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούν πρώτα οι συγκεκριμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, ή θα είναι μέσα στην πλάτη. Η δυναμική που μπορεί να διαμορφωθεί για να αναδείξει τους κομμουνιστές στη διοίκηση του Δήμου της Αθήνας θα απελευθερώσει δυνάμεις. Μάλιστα. Θεωρείτε δηλαδή ότι θα υπάρξει ένα διαφορετικό σκηνικό. Αυτό καταλαβαίνω. Αν διαμορφωθεί τέτοια δυναμική που εμείς παλεύουμε για αυτή τη δυναμική, θα δημιουργηθούν και άλλες δυνατότητες. Άρα να πάω και στην επόμενη ερώτηση, γιατί μιλήσαμε για δυναμική. Έχετε βάλει πύχη για τις εκλογές της 26ης Μαΐου. Είναι δηλαδή το 7,41% του 2014 ή το 13,74% του 2010. Δηλαδή, γιατί είναι δύο ποσοστά τα οποία απέχουν αρκετά, έτσι. Θέλω να πω ότι εσείς θα θεωρήσετε αποτυχία αν είστε... Διαμορφώθηκαν σε διαφορετικό πολιτικό Προφανώς. Θα θυμίζω ότι το 2014 κάλπαζε η αυταπάτη ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση αριστεράς, και ήρθαν οι κολοτούμπες και ήρθε η προσαρμογή και ήρθε το άλλο δίπολο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ένας κόσμος το αντιλαμβάνεται, το καταλαβαίνει. Εμείς αντί για πύχη βάζουμε διλήμματα. Όλοι αν θέλετε βάζουν διλήμματα. Θέλουμε στην Αθήνα δήμαρχο υπηρέτη της κυβέρνησης. Τον είδαμε αυτόν και τον έχουμε δει στο παρελθόν τόσα χρόνια. Είτε της σημερινής είτε της επόμενης πιθανής κυβέρνησης. Θέλεις δήμαρχο ο οποίος θα κάνει διάφορες συνεννοήσεις με τους επιχειρηματίες, θα στείλουν το πάρτι του ΣΥΜΙΚΙΟ στο Δήμο της Αθήνας, ή θες ένα δήμαρχο, μια διοίκηση με έναν αγωνιστή, ο οποίος, με αγωνιστές μάλλον, γιατί δεν μιλάμε μόνο πρόσωπα εμείς και το ξέρετε πολύ καλά, είμαστε μια συλλογικότητα που δρά, η οποία θα προσπαθήσει να στηρίξει τον εργαζόμενο, να στηρίξει τον κάτοικο, να στηρίξει τις καθημερινές ανάγκες και να δώσει λύσεις εκεί που πρέπει να συγκρουστείς με τις πολιτικές. Μάλιστα. Διαπίστωσα, κύριε Σοφιανέ, ότι εσείς, σε αντίθεση με τον κύριο Μπακογιάννη και τον κύριο Ηλιόπουλο, δεν λάβατε πρόταση από τον Παύλο Γερουλάνο για κοινή αντιμετώπιση στο θέμα των ναρκωτικών. Αλλά εγώ θα σας ρωτήσω, βλέπετε να υπάρχει τέτοια προοπτική, δηλαδή μπορεί να υπάρξει μια προοπτική συνεργασίας με τους υπόλοιπους υποψηφίους στο θέμα των ναρκωτικών? Ναι. Εάν θέλουν να στηρίξουν τα 7 κέντρα πρόληψης του Δήμου της Αθήνας που υπολειτουργούν για να διαμορφωθεί ένα ρεύμα προγραμμάτων και δράσης πρόληψης απέναντι στα ναρκωτικά, με αιχμή το όχι σε όλα τα ναρκωτικά, με αιχμή το να χτυπήσουμε αυτή την δίθεν προοδευτική φόρμουλα για τη χρήση ψυχαγωγικά του χασίς. Αν θέλουν να διαμορφωθεί ένα τέτοιο πλαίσιο, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εσείς είστε αντίθετοι όμως με την πρόταση για χώρους επεπτευόμενης ελεγχόμενης χρήσης, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό που βλέπουμε, γιατί έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί η διοίκηση Καμίνη λειτουργήσε σαν λαγό στη διαμόρφωση των λεγόμενων χώρων ελεγχόμενης χρήσης, και λέω λεγόμενων γιατί ουσιαστικά μιλάμε για χώρους που νόμιμα ο εξαρτημένος θα κάνει τη χρήση του, αφού έχει προμηθευτεί από τις πιάτσες και αφού έχει λειτουργήσει το σύστημα πιάτσα, διακίνηση, εμπόριο των ναρκωτικών. Εμείς λοιπόν λέμε ότι σε αυτή τη γραμμή που λέει να μειώσουμε τη βλάβη, άρα να συμβιβαστούμε με το πρόβλημα, την οποία την είδαμε και στο παρελθόν με τα προγράμματα μεθαδόνης που τα πήγαν στα νοσοκομεία και μετέτρεψαν τους χώρους έξω από τα νοσοκομεία σε πιάτσες για τη μεθαδόνη, την είδαμε με την πολιτική η οποία είναι εχθρική απέναντι στα προγράμματα, τα street works, τα προγράμματα στα οποία πρέπει να δώσεις άμεση βοήθεια στον εξαρτημένο, όχι για να κάνει υγιώς με υγεία τη δόση του, γιατί υπάρχει και η πατέντα που λέει χώροι υγιεινής χρήσης, έτσι. Ναι. Αλλού το λένε ελεγχόμενης, αλλού το λένε υγιεινής χρήσης. Και φανταστείτε γιατί συζητάμε τώρα να νομιμοποιήσουμε την χρήση στο όνομα να τους πάρουμε από το δρόμο, να τους στεγάσουμε κάπου. Μάλιστα, το πρόβλημα είναι να δράσουμε με αυτούς τους ανθρώπους πολύπλευρα για να απεξαρτηθούν.
Άρα θέλει στήριξη των θεραπευτικών προγραμμάτων, θέλει συνεργασία εκτεταμένη με το ΚΕΘΕΑ, με τις κοινότητες, με τους συλλόγους γονέων, θέλει επιμονή τα προγράμματα μεθαδόνης να γίνονται με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και όχι απλά δίνοντας μια δόση στον εξαρτημένο, και στα πλαίσια αυτά εμείς του έχουμε πει ότι ένα τέτοιο βήμα νομιμοποίησης των ναρκωτικών, συνοδευόμενο και με τη διαφήμιση του χασίς για ελεύθερη ψυχαγωγική χρήση, είναι ένα βήμα το οποίο χτυπά την πρόληψη και θεργεύει το πρόβλημα των ναρκωτικών και δεν το αντιμετωπίζει. Μάλιστα. Κύριε Νίκο Σοφιανέ, κύριε υποψήφια δήμαρχε της Αθήνας, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Θα κάνουμε και άλλη κουβέντα εννοείται στο μέλλον εν όψη των εκλογών της 26 Μαΐου. Πάντως νομίζω ότι διαφωτίσαμε, δώσαμε αρκετά στοιχεία από το πρόγραμμά σας σε αυτή την συνέντευξη. Σε συνδυασμό επιτρέψτε μου να πω με προβλήματα που τρέχουν και διαχειρίζεται ο Δήμος και προσπαθούμε στα πλαίσια της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου να αντιμετωπίσουμε, όπως είναι η διεύρυνση ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως είναι η ανάγκη να προχωρήσει το πρόγραμμα των απαλωτριώσεων, το οποίο το στηρίξαμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, 24 απαλωτριώσεων από το Δήμο της Αθήνας, όπως είναι μια σειρά προβλήματα καθημερινότητας, τα οποία δεν είναι δεύτερα, σκοντάφτει η ζωή και η ποιότητα ζωής των κατοίκων και πρέπει να είμαστε μπροστά για να τα αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα, θα κάνουμε μια κουβέντα, σας υπόσχομαι, στο στούντιο, η οποία θα είναι πολύ πιο αναλυτική. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.